Αυτό μπορεί και να, και να γυρίσει λίγο. Έχουμε και στην Πολωνία σε δύο εβδομάδε. Ε. Βέβαια, εκεί βέβαια. Δεν, αν... εκεί, δεν ναι. περιμένουμε τέτοια αλλαγή, αλλά περιμένουμε μια άλλου είδου αλλαγή, πιο δημοκρατική, γιατί είναι ο γνωστό Ντόναλτ Τούσκ. Ήταν επί πέντε χρόνια πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, παλιότερα και πάλι ε, πρωθυπουργό τη Πολωνία. αυτή η διαδήλωση που βλέπετε είναι μια από τι μεγαλύτερε συγκεντρώσει αντιπολιτευόμενου κόμματο στην Πολωνία τα τελευταία χρόνια. Τι θέλει να κάνει ο Τούσκ για να κερδίσει τον Ντούντεκ και το σύστημα Καζίνσκι που είναι στην Πολωνία, λέει ότι πρέπει δύο πράγματα να γίνουν. Πρώτον, να απεγκλωβιστεί η δικαιοσύνη από τη μέγενη τη κυβερνητική. Ελέγχεται πλήρω η δικαιοσύνη από, το, από την κυβέρνηση τη Βαρσοβίας. Και δεύτερον, τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ελέγχουν πλήρω τα μέσα ενημέρωση. Δεν είναι δημοκρατία δυτικού τύπου αυτή που ισχύει σήμερα στην, στην Πολωνία. Και ο Ντόναλτ ο Υπόσχεται μια δημοκρατική στροφή τη Πολωνία, γιατί η Πολωνία, επίση, να θυμίσουμε, yeah. ότι είναι από τι χώρε μαζί με την Ουγγαρία οι οποίε δεν έχουν στηρίξει το θέμα των σιτηρών, το, του μπλοκαρίσματο των το σιτηρών από την πλευρά τη Ρωσία και λένε ότι θα συνεχίσουν να Θα είναι μεγάλη τρόπο. ανατροπή για όλο τον μπλοκ του Βίζεγκραντ αν επικρατήσει. τους. Ακριβώς. πραγματικά μια από τι μεγαλύτερε πολιτικέ συγκεντρώσει που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Πολωνία. Θα δούμε σε δύο εβδομάδε. Έχουν ενδιαφέρον οι εκλογέ και εκεί.